Αγαπητοί συναγωνιστές και συναγωνίστριες, εκ μέρους των μάχημων γιατρών των δημόσιων νοσοκομείων της χώρας, εκ μέρους των υγειονομικών που παλεύουν, σας στέλνουμε αγωνιστικούς χαιρετισμούς και ρωτίζουμε όλους όσους μένουν δυνατοί, όλους όσους με θάρρος παλεύουν για να μην πληρώσουμε πάλι εμείς την κρίση, πάλι εμείς να μην πληρώσουμε τα σπασμένα γιατί τα πληρώνουμε τα τελευταία 10 χρόνια, για να συνεχίσει ο κόσμος να ονειρεύεται και να ζει. Και σας ευχαριστούμε πραγματικά, γιατί μας εμψυχώσατε, μας στηρίξατε, μας δώσατε δύναμη όταν τραγουδήσατε και ζωγραφίσατε, όταν χορέψατε, γράψατε και εμπνευστήκατε από τα αιτήματά μας. Γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι η τέχνη αυτές τις μέρες του εγκλεισμού και της καραντίνας έπαιξε έναν άλλο ρόλο, μεγαλύτερο από τη συνήθως, για να μην αφυδατωθεί η καρδιά και το μυαλό μας, για να μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα μετά από μια εξαντλητική βάρδια, για να διευρύνει ορίζοντες και να υπηρετήσει ένα σκοπό που σφυρίζει κάθε μέρα αδιάκοπα στο κεφάλι μας και λέει πως δεν είμαστε σκυφτοί, πως δεν είμαστε λαιλατημένοι, πως θα μείνουμε όρθιοι και στο τέλος θα νικήσουμε. Συναγωνιστές δόθηκαν μάχες και συνεχίζουν να δίνονται, αλλά δεν μετράει ο καθένας το ίδιο. Δεν μετράμε όλοι με την ίδια ζυγαριά. Εμείς μετράγαμε απώλειες σε ανθρώπινες ζωές και χαμένες ώρες ύπνου. Οι εργαζόμενοι μέτραγαν άλλη χαμένο εισόδημα, άλλη ανεργία, άλλη εντατικοποίηση. Η νεολαία μετράει χαμένες ώρες διδασκαλίας και αποχάβνωση. Άλλοι όμως, ακόμα και σήμερα, μετράνε χαμένα κέρδη. Γι' αυτό και όταν οι νοσοκομιακοί γιατροί απέτησαν την άμεση επίταξη του ιδιωτικού τομέα υγείας, όλοι μας επιτέθηκαν, ακόμα και αυτοί που υποκριτικά μας έλεγαν ήρωες. Άλλοι ήταν πιο προσεκτικοί και σφύριζαν αδιάφορα, άλλοι όπως η κυβέρνηση, ακόμα και μέσα στην πανδημία, έσπευσε να κάνει δωράκια χιλιάδων ευρώ στους ιδιοκτήτες των μεγάλων ιδιωτικών διαγνωστικών αλυσίδων. Άλλωστε, όποια κυβέρνηση κι αν πέρασε, νομίζεις πως οι αποφάσεις για την υγεία γράφτηκαν από το ίδιο χέρι? Μειώσεις επί μειώσεων στους προϋπολογισμούς, ελλείψεις επί ελλείψεων στα μέσα ατομικής προστασίας και τον εξοπλισμό, και φανταζόμαστε πως κάπως έτσι είναι και σε εσάς. Και όταν πάλευες για το αυτονόητο, για να έχει ο λαός μας αυτό που δικαιούται, πάλι το ίδιο χέρι σε σταματούσε και πάλι η ίδια φωνή κακόπαιζε το ίδιο μονότονο θεατρικό και με ύφος χιλίων καρδιναλίων μας έλεγε πως τάχα δεν αντέχει η οικονομία. Ποια οικονομία? Μια οικονομία που για να υπηρετηθεί στήριξαν τράπεζες, βιομήχανους, εφοπλιστές, πρίγκιπες και βασιλιάδες της ιδιωτικής υγείας, που τώρα κάποιοι έχουν το θράσος και μοστράρονται ως ευεργέτες και δωρητές. Συναγωνιστές, έχουμε πολύ περισσότερες ομοιότητες μαζί σας από ό,τι νομίζουμε και από ό,τι νομίζετε. Όλοι μας δουλεύουμε και όλοι μας παλεύουμε για το καλύτερο ατομικά και συλλογικά, κάποιοι μπροστά και κάποιοι πίσω από τα φώτα, κάποιοι μπροστά και κάποιοι πίσω από τα ιατρεία. Οι μέτοχοι δεν δουλεύουν. Και ξέρουμε πως για κάθε έναν πάμπλουτο ιδιοκτήτη καλλιτεχνικών επιχειρήσεων είναι από πίσω εκατοντάδες καλλιτέχνες με τεράστια προβλήματα επιβίωσης, όπως και για κάθε ένα πάμπλουτο γιατρό, ιδιοκτήτη και μέτοχο διαγνωστικών ιδιωτικών μεγαθυρίων αντιστοιχούν πάρα πολλές δεκάδες υγειονομικών που πορεύονται με πίστη, με αξίες, με ατελείωτες ώρες δουλειάς και μελέτης. Ο καθένας μας έχει τα δικά του αιτήματα, ο καθένας μας έχει την ειδικότητά του, αλλά παλεύουμε απέναντι στον ίδιο εχθρό. Αυτόν τον εχθρό, αυτή την πολιτική που έχει κάνει και την υγεία και τον πολιτισμό εμπόρευμα, που έχει κάνει τους υγειονομικούς και τους καλλιτέχνες εξουθενωμένους, χωρίς δικαιώματα, και πολλές φορές τους έχει κακοπληρωμένους ή άνεργους. Κλείνοντας μια κουβέντα, ακόμα και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, δίνοντας τον ορισμό της υγείας, λέει πως αυτή είναι η κατάσταση της πλήρους σωματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευεξίας και όχι μόνο η απουσία ασθένειας ή αναπηρίας. Τέτοια υγεία, όπως όλοι καταλαβαίνετε, δεν μπορεί να υπάρξει όσο υπάρχει μέσα στη μέση το κέρδος, όσο ο πολιτισμός και οι εργαζόμενοι σε αυτόν είναι σε αυτή την κατάσταση. Καλή δύναμη και καλούς αγώνες!